Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε οι εν Χριστώ αδελφοί, με τη χαρά, τη χαρά του Κυρίου, την ξένιαστη, την ελπιδοφόρα, την ασκίαστη, την ασκίαστη χαρά της Αναστάσεως. Ωραία, λοιπόν, περιττό να σας στήσω τον Κύριο Χριστοδούλου, τον γνωρίζετε όλοι. Χαίρετε και από μένα. Είναι ο συμπαθής συνεργάτης μας σε εκπομπές της εδότης που κάνουμε τα μηνύματα Ορθοδοξίας, κάμποσα χρόνια πριν, κύριε Χριστοδούλου. Ευχαριστώ επιτίους. Πάρα πολύ, διότι μου δίνετε ευκαιρία. Μου δίνετε ευκαιρία να κάτσω να μελετήσω, να γράψω, ναι. Να εμβαθύνω περισσότερο για τον εαυτό μου και λιγότερο για τους άλλους. Και για τους άλλους και για τον εαυτό μας χρειάζεται, διότι να τα ξέρουμε μόνο εμείς και να μην κάνουμε μια μικρή ιεραποστολή είναι κρίμα για αμαρτία. Άλλωστε, μέσα στον Ορθόδοξο χώρο ουδής σώζεται μόνος του, σώζεται σώζοντας τους άλλους. Ναι, και αυτό που λέτε, βέβαια. Δεν μπορεί να σωθεί κανείς μόνος του. Μόνος του, ναι. Έχουμε την αλλήλων σωτηρία. Ακριβώς. Είναι η κοινωνία των Αγίων. Και δεν λέμε Πάτερ μου, αλλά λέμε Πάτερ ημών. Πάτερ ημών, ακριβώς. Γιατί είμαστε όλοι μαζί. Ακριβώς. Έτσι. Η σωτηρία επιτυγχάνεται δια της σωτηρίας των άλλων. Ναι. Και όπως δεν εισακούεται η προσευχή, η αίτηση μάλλον ενός παιδιού της οικογένειας, αλλά εισακούεται καλύτερα από τον πατέρα η αίτηση όλων των παιδιών της οικογένειας, όταν παρακαλάνε όλα τα παιδιά μαζί. 5-10 παιδιά παρακαλάνε μαζί τον πατέρα, τότε ο πατέρας λυγίζει και κάνει το θέλημά του πιο εύκολα από ότι όταν ο ένας θέλει και ο άλλος δεν θέλει. Ναι, ναι. Γι' αυτό λοιπόν. Δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία μετά από τα ανθρώπινα πράγματα στα θεία. Όχι, αλλά είναι μερικά παραδείγματα που στέκουν. Είναι μερικές αντιστοιχίες, τις οποίες μπορούμε να τις συζητήσουμε. Να κάνουμε μια σύνδεση με το προηγούμενο. Να πω εγώ για τη σύνδεση. Μάλιστα, και να πείτε εσείς παρακάτω. Ναι, ναι. Μιλάμε για την εν Χριστώ ζωή. Μιλήσαμε για την Ανάσταση του Χριστού στην πρώτη μας εκπομπή και τώρα θα συνεχίσουμε την Ανάσταση του Χριστού λέγοντας το όφελος που έχουμε από αυτή την Ανάσταση, τον αντίκτυπο που είχε αυτή η Ανάσταση στην ανθρωπότητα και ειδικά στους χριστιανούς, οι οποίοι συνειδητά καταλαβαίνουν πλέον ότι μπήκαμε σε μια νέα τροχιά, σε μια νέα εποχή με τον Χριστό, την εν Χριστώ εποχή. Αναστάντα, πλέον. Πάντα αναστημένος ο Χριστός είναι εις τους αιώνας. Μέχρι τη συντέλεια των αιώνων ο Χριστός θα είναι αναστημένος, είναι άνθρωπος. Ναι. Χριστός. Είπαμε ότι η αναστάσιμη ζωή δίνει μια νέα προοπτική στην ανθρωπότητα, την οποία δεν είχε πρώτης αναστάσεως του Χριστού. Μάλιστα. Διότι ο άνθρωπος προηγουμένως δεν διενοείται την ανάσταση. Και δεν διενοείται. Ο θάνατος ήταν η κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων και κάθε ένας τον απέφευγε, ξέρανε ότι αυτοί που πάνε στον Άδη δεν ζουν καλά, γιατί ο Άδης ήταν ένας χώρος χωρισμού από το Θεό. Βεβαίως. Και όπως είπε ο Αχιλλέας στον Οδυσσέα που κατέβηκε στον Άδη. Νομίζω το αναφέραμε. Ναι, το έχουμε αναφέρει. Και λέει ότι ο χειρότερος δούλος στον Άδη είναι καλύτερος από τον καλύτερο. Άρα λοιπόν όλοι περιμέναν αυτή τη λύτρωση. Είναι χειρότερος από τον καλύτερο. Ναι. Όλοι περιμέναμε αυτή τη λύτρωση προ Χριστού η ανθρωπότητα, η οποία σαν ένα σώμα μαζί λυτρώθη από το θάνατο και τον διάβολο. Δυνητικός. Δυνητικός, δηλαδή, αλλά όχι μόνο λυτρώθηκε από την αμαρτία. Δηλαδή της δόθηκε η δυνατότητα να λυτρωθεί από την αμαρτία. Εφόσον οικειοποιηθεί τη σωτηρία του. Εφόσον θελήσει τη σωτηρία, θα την έχει. Είναι σαν μια τράπεζα που σου λέει κάποιος να πάει να πάρει τα χρήματα από εκεί. Και ότι πληρώθηκε το δάνειό σου και πρέπει να υπογράψεις ότι συμφωνείς και αποδέχεσαι τη δωρεά. Και έτσι είπαμε προηγουμένως ότι αρχίζει με το Άγιο Βάπτισμα η καινούργια εν Χριστώ ζωή, με την τήρηση των εντολών του Θεού, τη διαρκή μετάνοια και τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, την οποία δεν μπορούμε να παραλείψουμε σε καμία περίπτωση. Βεβαίως. Μάλλον διάβασα και εγώ το διάβασα αυτό και μου το έλεγε, θυμήθηκα, το διασταύρωσα, αλλά είναι και φυσικό, δηλαδή δεν είναι τίποτα το παράξενο αυτό που θα πω. Ότι όποιος δεν πηγαίνει στην Εκκλησία και δεν κοινωνάει τον αχράντο μυστήριο του Χριστού, να μην λέει, να μην τολμάει να πει ότι είναι χριστιανός. Διότι τότε είναι κατά φαντασία χριστιανός. Θα κάνουμε πάλι μια παρένθεση. Η πρώτη εκκλησία είχε κανόνα, θεσπίστηκε κανόνας στην Πενθέτικη Οικουμενική Σύνοδο ότι όποιος χριστιανός για τρεις συνεχείς Κυριακές απουσιάζει χωρίς λόγο, χωρίς σοβαρό λόγο. Ναι, να είναι άρρωστος, να έχει κάποιο σοβαρό λόγο. Ναι, κάποια αδύνατη ανάγκη να αφορίζεται. Να κόπτεται. Ναι. Τώρα εμείς οι περισσότεροι είμαστε αυτοαφορισμένοι. Δεν χρειάζεται να μας αφορήσει η Εκκλησία. Όχι, εμείς πηγαίνουμε κάθε Κυριακή. Ναι, εντάξει. Ναι. Λέω όσοι από τους χριστιανούς πηγαίνουν αραιά και πού. Ναι. Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα της Αναστάσεως. Ναι.
θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ανάσταση είναι ένα μεγάλο θαύμα, το μεγαλύτερο θαύμα του Χριστού, αλλά είναι συγχρόνως και ένα μυστήριο, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να καταλάβει ο χωρικός άνθρωπος. Διότι θέλει ένα θείο φωτισμό αυτό το μυστήριο για να το καταλάβει. Βεβαίως. Και πρέπει να συνυπάρχουν δύο προϋποθέσεις, η πίστη του ανθρώπου αφενός και η χάρη του Θεού από την άλλη. Όταν υπάρχει πίστη, έρχεται και η χάρη, και επομένως οι δύο αυτοί παράγοντες συνεργούν και μπορεί ο άνθρωπος να εμβαθύνει όλο και πιο πολύ σε αυτό το μεγάλο μυστήριο. Από την πλευρά του ανθρώπου χρειάζεται νύψη, δηλαδή επαγρύπνηση στην ψυχή, να αφαιρεί όλους τους μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, μετάνοια συνεχή, άσκηση, κάθαρση παθών και τελικά αγιοπνευματικό φωτισμό, ο οποίος έρχεται σαν δώρο του Θεού. Σε ένα επιστέγασμα του αγώνα, της προσπάθειας που κάνει ο άνθρωπος. Ναι, κατά τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή επιτυγχάνεται, είπαμε, με όλες τις προϋποθέσεις της νύψεως, της εγρηγόσεως, της καθάρσεως, της συνεχούς μετανοίας. Και με αυτές τις προϋποθέσεις ο άνθρωπος ανοίγει την πόρτα της ψυχής του και μπαίνει μέσα το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εργάζεται και τον ανακαινίζει συνεχώς. Τον καθαρίζει από τα πάθη, τον φωτίζει, τον χαριτώνει. Τον κρατάει σταθερό από τις πτώσεις. Τον κρατάει σταθερό, δηλαδή παγιώνεται πλέον η ζωή του στο αγαθό και στο τέλος βέβαια θα αποκτήσει και τη θέωση. Το επιθυμητό και ο τελικός σκοπός, ας πούμε, της ζωής του ανθρώπου. Τώρα να πούμε κάποια λόγια για το αναστημένο σώμα αφενός του Χριστού, το δοξασμένο σώμα του Χριστού, αφετέρου το σώμα το οποίο θα πάρει ο άνθρωπος μετά την Κοινή Ανάσταση. Ο Χριστός είναι ο πρώτος Αναστάς, ο πρωτότοκος των νεκρών που λένε τα τροπάρια, πρωτότοκος των νεκρών αναγέννητο. Το πρωτολούδι της Αναστάσεως, ναι, που λέει ο Παύλος. Ο πρώτος Αναστάς λοιπόν της 8ης ημέρας της δημιουργίας είναι ο Χριστός, ναι, και όπως αναστήθηκε ο Χριστός με νέο σώμα, άφθαρτο και έχοντας νέες ιδιότητες στο σώμα του, είδαμε ότι παρουσιάστηκε και κλεισμένο το θυρώμενο στους μαθητές, έφαγε αλλά χωρίς να έχει απόλυτη ανάγκη την τροφή, δεν κινδύνευε να πεθάνει. Και επίσης τα τροπάρια μας λένε ότι εξήλθε σφραγισμένο του τάφου. Και ότι ο άγγελος μετά που ήρθε απεσφράγισε τον λίθο του τάφου. Όλα αυτά λοιπόν είναι πραγματικότητες που δεν έχουμε εμπειρίες. Το νέο σώμα του Χριστού μοιάζει με το παλιό, αλλά είναι και διαφορετικό. Και αυτό το έχει σώμα άλλες ιδιότητες, έχει άλλες ιδιότητες, ναι, είναι πιο πνευματικό, ναι. Είναι άφθαρτο, δεν έχει φύλο, θα είναι όλα σε μια την ίδια περίπου ηλικία νεανική. Δεν θα έχουν σωματικά ελαττώματα. Είναι το σώμα της πάλιν γενεσίας. Της πάλιν γενεσίας. Είναι ένα δώρο του Θεού πλέον στην ανθρωπότητα, στους ανθρώπους. Για να μην πεινάει ο άνθρωπος. Να μην έχει ανάγκη. Για να μπορεί να ζήσει αιώνια δίπλα στο Θεό, κοντά στο Θεό. Δίχως τις ανάγκες που έχουμε στον υλικό κόσμο. Και όπως λέμε στα τροπάρια, δεν θα υπάρχει ούτε θλίψη, ούτε δάκρυα, ούτε στεναγμός. Αλλά ζωή ατελεύθητος. Κάτι το αφάνταστο δηλαδή. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να, από τώρα, έχουμε νήξεις, έχουμε, που λέει ο Παύλος ότι άκουσε άρρητα ρήματα και είδε, λέει, «Α, ο φθαλμός σου κίδε και ου σου κίκουσε και η επικαρδία ανθρώπου ουκανεύει». Δηλαδή πραγματικότητες και καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν με γήινα λόγια. Αυτά είναι τα υπεσχεμένα από τον Θεό. Και πρόσφατα βρήκα και ένα χωρίο από τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο οποίος λέει ότι όπως η Άνοιξη, λέει, κατά την Άνοιξη ανοίγουν τα φυτά, αποκτούν νέα ζωή. Βγαίνουν οι χυμοί από μέσα και μετά γίνονται φύλλα, γίνονται άνθη, γίνονται κάρποι. Αυτό, λέει, η Άνοιξη είναι μια προτύπωση της ανοίξης των ψυχών και των σωμάτων που θα συμβεί στην άλλη ζωή, στο αέρα του Παραδείσου, με τα νέα σώματα που θα έχουν οι άνθρωποι. Αυτά λοιπόν είναι, λέει, ταύταγα πάντα τύποι και υποδείγματα και εικόνες της των σωζωμένων νησί εν τη Αναστάση δόσεως. Και λέει ότι τα σώματα
τα δοξασμένα σώματα των ανθρώπων θα διαφέρουν εις δόξαν στο ποσοστό που διέφεραν στη γη σε αγιότητα. Δηλαδή η δόξα θα είναι ανάλογη της αγιότητας και της οικειώσεως του Αγίου Πνεύματος. Δόξα μεταφράζεται και φωτισμός. Όχι, δόξα είναι μια λέξη που πάλι δεν έχουν προσλαμβάνουν στις παραστάσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε λάμψη. Λάμψη. Δηλαδή ο ένας αναστημένος, το ένα στέρι θα διαφέρει από το άλλο σε λάμψη. Όπως και στον ουρανό, δεν έχουμε την ίδια λάμψη όλα τα στέρια. Άρα είναι φωτεινότερα. Άλλα φωτεινότερα, άλλα σκιέστερα. Ναι. Όπως επίσης έχουν και διαφορά του χρώματος τα αστέρια. Αυτό το σκεφτόμουν λίγο πριν. Άρα, και λοιπόν, το χρώμα εξαρτάται από την θερμοκρασία της επιφάνειας του αστέρος. Το μήκος κύματος της. Ναι. Όσο πιο μεγαλύτερη θερμοκρασία, τόσο προς το ωκεανό πηγαίνουμε, όσο λιγότερο χαμηλή θερμοκρασία προς το κόκκινο. Προς το κόκκινο. Ή το κύμα. Αλλά εδώ μπορούμε να πούμε όσο δούλεψε μέσα στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και τον καθάρισε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δόξα του ανθρώπου, των ανθρώπων, εν τη Αναστάση. Πολύ ωραία. Άλλα δύο αξιοσημείωτα δώρα της Αναστάσεως είναι η χαρά και η ειρήνη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτες λέξεις που είπε ο Χριστός στους μυροφόρες είναι το χαίρετε. Διότι αυτός ο χαιρετισμός είναι πλέον μια νέα κατάσταση, ένα νέο ήθος στους ανθρώπους της αναστάσιμης εποχής. Είναι μια χαρά την οποία δεν μπορεί να σκιάσει καμία θλίψη, καμία κακή κατάσταση επίγεια. Όσοι δηλαδή ενστερνίζονται το μήνυμα της Αναστάσεως, βλέπουν όλα τα άλλα παροδικά και εφήμερα. Και δεν στεναχωριούνται. Μπορεί να στεναχωριούνται, αλλά είναι μετριασμένοι οι στενοχώρια του, διότι ξέρουν ότι τους αναμένει αναστάσιμη ζωή. Μπορεί και αντιμετωπίζουν και τα δελτία ειδήσεως. Α, εκεί να είναι. Τα δελτία ειδήσεως με την... Μόνο με τη χαρά του Χριστού αντιμετωπίζονται. Αλλιώς παθαίνουμε κατάθλιψη. Ναι. Μα οι δημοσιογράφοι είναι ικανοί να σπείρουν ξέρετε, το μεγαλύτερο ανησυχία. Πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της σύγχρονης ανθρωπότητας είναι τα δελτία ειδήσεων. Καλό θα είναι να μην βλέπει κανείς πολύ ή όταν τα βλέπει να είναι σχετικά ψύχρα. Είναι φορείς καταθλίψεως. Ναι, έτσι Ναι, και φόβου. Μα ένα πράγμα που κάνει ο διάβολος είναι η τρομοκρατία των ανθρώπων. Έτσι. Όσο πιο ανακαινισμένος είναι ο άνθρωπος, τόσο λιγότερο φοβάται το φοβάται δελτίο. Και το δελτίο και οποιασδήποτε συμφορές συμβαίνουν. Το δελτίο των 9. Το δελτίο των 9, ναι. Χαρακτηριστικό είναι το τροπάριο του τέταρτου ήχου, το απολυτίκιο, που λέει ότι για τις μυροφόρες γυναίκες, ότι το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε, του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονικήν απόφαση και την προγονικήν απόφαση απορρίψασε της Αποστόλης εκείνητον έλεγον Ανέστη Χριστός κτλ. Έχουμε τον Άγγελο ο οποίος δίνει το μήνυμα της Αναστάσεως. Το μήνυμα της Αναστάσεως και τους λέει πηγαίνετε να πείτε και στους μαθητές. Και θυμάστε τις πρώτες λέξεις του Αγγέλου. Λέει Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων. Ο ένας Ευαγγελιστής λέει. Ουκέ στην Όδε. Ο άλλος λέει μη φοβήστε εμείς. Α, μη φοβήστε, ναι. Όχι και το εμείς. Ξέρετε γιατί λέει μη φοβήστε εμείς. Όχι. Διότι οι άλλοι είχαν καταφοβηθεί οι στρατιώτες. Δεν βέβαια, να μην οι στρατιώτες φοβήθηκαν διότι έγινε σεισμός. Λοιπόν, μην πάθετε και σε αυτό που πάθανε οι στρατιώτες και φοβηθείτε κι εσείς. Ναι. Αλλά εσείς, λέει, μη φοβηθείτε εμείς. Εσείς να μην φοβάστε. Μάλιστα. Διαχωρίζει τα πράγματα. Η γέρθη, λέει, και στην Όδε. Αυτό σημαίνει. Πηγαίνετε, πέστε τους Αποστόλους ότι τους περιμένει στη Γαλλία. Αλλά εγώ θα έμενα μόνο στο μη φοβήστε εμείς, το οποίο σημαίνει ότι όποιος πιστεύει στον Χριστό. Ήθελα να τονίσουμε την προγονική απόφαση. Εκεί δηλαδή η Ανάσταση έρει την κατάρα της Εύας. Μάλιστα. Η κατάρα της Εύας ήταν να γεννάει με πόνο τα παιδιά της και να είναι υποταγμένη στον άντρα. Ενώ του Αδάμ ήταν να κερδίζει με υδρότα και κόπο το ψωμί του. Όλα αυτά έρονται με την Ανάσταση του Χριστού. Γίνεται μια νέα ανθρωπότητα. Αυτή η χαρά όμως, γιατί μερικοί συγχαίουν τη χαρά με το γέλιο, ναι. Δεν είναι γέλιο. Καλά. Έχει διαφορά. Θα μας πείτε για τη χαρά και το γέλιο. Ναι, έχουμε εκεί πέρα και κάποια ένσταση από κάποιο φίλο ο οποίος μας είπε κάτι, αν ο Χριστός γέλασε ποτέ. Αλλά
Προηγουμένως είπατε κάτι, μια διευκρίνηση κάνατε εκεί για την Ανάσταση. Ναι. Μια διευκρίνηση και είπατε ότι άλλοι δέχονται το μηνύμα της Αναστάσεως και χαίρονται έτσι. Ναι. Και άλλοι δεν το δέχονται και αυτό και μένουν στην κατάθλιψή τους και στην. Ναι, μένουν στις επιρροές στην προχριστού κατάσταση. Της επίγειας ζωής. Ναι. Η οποία έχει πολλές θλίψεις, όπως και να το κάνουμε. Η ζωή μας είναι ανακατεμένη χαρά και λύπη. Ναι. Θα σας ρωτήσει όμως κάποιος. Καλά, και μετά τον Χριστό, αφού ήρθε η κατάρα της Εύας, γιατί εμείς συνεχίζουμε να γεννάμε τα παιδιά μας με πόνο, θα σου πούνε μερικές γυναίκες, και οι άντρες θα λένε πάλι με τον υδρό του προσώπου μου τρώω ναι. το ψωμί μου. Διότι ακόμα είμαστε στην πεπτουκή κατάσταση. Mm. Η οποία μεν δεν ήρθε, δόθη η δυνατότητα στον άνθρωπο, αν οικειοποιηθεί τη ζωή που φέρνει ο Χριστός με την Ανάστασή του, να ξεπεράσει όλα του τα πάθη και όλες τους αδυναμίες και να φτάσει στην προπτωτική και πέραν αυτής της κατάσταση. Μήπως... Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει αυτόματα. Ναι. Θέλει αγώνα. Μήπως μια απάντηση... Υπάρχουν άνθρωποι άγιοι που έχουν φτάσει στην κατάσταση αυτή. Μήπως και ένα άλλο είδος απάντηση, λέω, μήπως είναι ότι τώρα υπό το φως του Χριστού τα βάρη αυτά που έχουμε στη γη μας φαίνονται ελαφρότερα. Δηλαδή, βεβαίως, οτιδήποτε και αν έχουμε, ζητάμε από τον Χριστό και μας ελαφρώνει. Ναι. Είτε οικονομικό είναι το πρόβλημα, είτε εργασιακό είναι, είτε είναι πόνος ναι. το κετού ή πόνος αρρώστιας. Υπάρχουν προβλήματα τα ναι. οποία εάν η ανθρωπότητα οικειοποιηθεί τις εντολές του Χριστού θα αμβληθούν μέχρι και θα εξαφανιστούν. Θα αμβληθούν. Μέχρι και θα εξαφανιστούν. Διότι εάν υπήρχε αγάπη και αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων πάρα πολλά προβλήματα θα είχαν λυθεί. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα φτώχειας, πείνας, ασθένειας. Όλα αυτά, όπως και βλέπουμε σε πολλά, ναι, όπως βλέπουμε σε πολλά ευνομούμενα κράτη, δεν θα είχε εγκληματικότητα. Ναι, όπως βλέπουμε σε πολλά ευνομούμενα κράτη που έχουν λυθεί τα περισσότερα κοινωνικά προβλήματα, εγκληματικότητα πάντοτε υπάρχει, διότι... Όχι, αν είμαστε χριστιανοί, ας πούμε. Αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, βέβαια. Στο Άγιον Όρος επί 10 αιώνες τώρα δεν έχει παρατηρηθεί εγκληματικότητα. Επί 10 μόνο. 10 αιώνες είναι το Άγιον Όρος. Εντάξει. Από το 1000 είναι. Βέβαια, ο άρχον του κόσμου τούτου εργάζεται συνεχώς και... Το Άγιον Όρος 1000 χρόνια δεν είναι. Παραπάνω. Πόσα. Δεν μπορώ να πω ότι μετά τον 3ο-4ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζονται μοναχοί. Α, τότε γιατί οργανωμένα νομίζω μοναστήρια. Λέγεται ότι η Αγία Ελένη πήγε και εκείνη πήγε, πέρασε από το Άγιο Όρος. Και... Αλλά οι μονές έγιναν όχι και... υπό ναι. την αιγίδα των αυτοκρατόρων νομίζω έτσι, ναι. Όχι, στην αρχή υπήρχαν μικρές κοινότητες ή μικρά ασκητήρια κτλ. Ο Πέτρος Αθωνίτης στη συνέχεια οργανωθήκαν κάπως ναι, ναι. περισσότερο. Νομίζω ότι ο Πέτρος... Δηλαδή ασκητές υπήρχαν από πολύ παλιά ναι. στον Άγιο Όρος. Αλλά τα μεγάλα μοναστήρια γίνανε εκεί στην περίοδο της ναι, αυτοκρατόρων. Των αυτοκρατόρων. Ναι, και πολλοί βοήθησαν οικονομικά. Mm. Ας μην ξεφεύγουμε, γιατί ναι, ναι, ναι. πάρα πολλά να πούμε. Ναι, ναι. Εγώ το πρώτο πράγμα Συνό. Είναι η χαρά. Η οποία ο Παύλος μας λέει ότι είναι και καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως η ειρήνη. Για την ειρήνη μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, διότι δεν είναι η ειρήνη που, η έννοια της ειρήνης που υπάρχει στους ανθρώπους. Από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι φαίνεται στην ιστορία, η ειρήνη στην ανθρωπότητα είναι ένα άπιαστο όνειρο. Ο Ηράκλειος έλεγε πόλεμος πάντων πατήρ, που σημαίνει ότι ο πόλεμος ήταν μια μόνιμη κατάσταση της ανθρωπότητος. Μεταξύ προσώπων, μεταξύ κοινωνιών, μεταξύ κρατών και ούτω καθεξής. Οικογενειών. Ναι, ναι. Άραγε όταν λέγανε επομένως ειρήνη εννοούσαν το μη πόλεμο ή μια κατάσταση ανάμεσα σε δύο πολέμους, προετοιμασίας ή τέλος πάντων προσωρινών διακοπών των εχθροπραξιών. Η ειρήνη όμως που φέρνει ο Χριστός είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα αποκαθιστά την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Διότι είναι ο ίδιος Θεός και άνθρωπος συγχρόνως, μετέχει της ανθρώπινης φύσεως και με την ενανθρώπισή του παίρνει την ανθρώπινη φύση και την θεραπεύει. Αποκαθιστά τις σχέσεις ανθρώπου και Θεού, ίνωσε λέει τα ύπλος στα σπαλά μας και ίνωσε το πριν διαστώτα. Το πριν διαστώτα ήταν ο Θεός και ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα και ο Θεός. Ο Χριστός λοιπόν ενώνει την ανθρωπότητα του Θεού πρώτα. Μετά, επειδή έχει όλη την ανθρώπινη φύση, αλλά καθαρή χωρίς αμαρτία, ενώνει και τους ανθρώπους μεταξύ τους, μέσα στην Εκκλησία. Και τελικά έχει και τρίτη διάσταση η ειρήνη,
φέρνει και εσωτερική ειρήνη στον κάθε άνθρωπο. Διότι απαλλάσσοντάς τον από τα πάθη, πάβει να υπάρχει ο διπλός νόμος, όπως λέει ο Παύλος, ότι βλέπω άλλο νόμο μέσα μου και η σύγκρουση μεταξύ του νόμου του Θεού και του νόμου της σαρκός. Ο άνθρωπος λοιπόν εξαγιάζεται, εξαγνίζεται και αποκαθιστάται και ειρήνη στο εσωτερικό του. Επομένως η ειρήνη του Χριστού είναι τριπλή, είναι τρισδιάστατη. Ναι, πες το αυτό. Η πρώτη ειρήνη είναι η κάθετη με τον Θεό. Η δεύτερη ειρήνη είναι η οριζόντια μεταξύ των ανθρώπων και η τρίτη ειρήνη είναι στο βάθος της καρδιάς του. Με τον εαυτό, με τον εαυτό του, ναι. Τέσσερις έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τέσσερις σχέσεις έχουμε ούτως ή άλλως. Τέσσερις σχέσεις έχουμε. Ποιες? Μία με τη σχέση με τον Θεό, μία με τους ανθρώπους, ναι. Μία με τον εαυτό μας και μία με τον Σατανά. Α, άμα βάλεις και τον Σατανά. Δηλαδή τότε... δεν πρέπει να έχουμε σχέση με τον Σατανά υπό την έννοια ότι θα αναζητούμε μία σχέση με τον Θεό. Ναι, ναι. Αυτός επιδιώκει να μας επιδιώκει σχέση μαζί μας. Κάθε... Και του λέμε εξούτε εμείς. Και αυτός, όχι, λέει κάτι, ναι, ναι. Να προσφέρω κι εγώ, λέει. Να προσφέρω. Ναι, να προσφέρει, καλά, να προσφέρει. Σημειωτέρω ότι ο Σατανάς είναι ο πρώτος ανθρωποκτόνος και ο κύριος ανθρωποκτόνος. Προσπαθεί και τις καλές μας πράξεις να τις μαγαρίσει και, yeah. Και να μας βάλει σε πειρασμούς. Μα σκεφτείτε, ο σκοπός της ζωής του είναι να πειράζει τους ανθρώπους. Είναι φοβερό δηλαδή. Ναι, και εκεί πέρα βέβαια φαίνεται η αξία του κάθε ανθρώπου, έτσι, μέσα από τους πειρασμούς, να κάνει το θέλημα του Θεού. Διότι αν ήταν όλα στρωμένα με χαλί, αν ήταν μάλλον μονόδρομος η αγιότητα, τότε δεν θα είχε πολύ αξία. Όπως λέμε ότι ο Χριστός ενανθρώπισε, για να μπορέσει να μιλήσει στους ανθρώπους τη γλώσσα τους, να ζήσει τη ζωή τους, να τους δείξει υπόδειγμα αγάπης και θυσίας και πρότυπο ζωής, ώστε να τον ακολουθήσουν από αγάπη και φιλότιμο. Όχι από πειθαναγκασμό, αν ερχόταν σαν Θεός, με δύναμη και δόξα και με αγγέλους και τα λοιπά και διέταζε και τα λοιπά. Θα ήταν όλοι υποχρεωμένοι να κάνουν... Αν ερχόταν με κεραυνό σαν τον Δία. Ναι, σαν τον Δία. Θα επέβαλε το θέλημά του και οι άνθρωποι θα ήταν υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουν, αλλά η αρετή τους αυτή δεν θα είχε καμία αξία. Μπορεί να μην τον αγαπούσαν. Μπορεί να μην τον αγαπούσαν. Όπως δεν αγαπούσαν τους αρχαίους θεούς που ήταν δαιμόνια. Όπως δεν αγαπούμε το δυνάστη, τον ανεχόμαστε. Ακριβώς, ναι. Ο Χριστός όμως ήρθε ανάποδα. Ήρθε να κερδίσει τις καρδιές. Ναι, ήρθε να κερδίσει τις καρδιές, να δώσει πρότυπο ζωής. Και σύμφωνα με αυτό, όσοι τον ακολουθούν. Ο μεγαλύτερος παγκόσμιος καρδιοκατακτητής του κόσμου είναι ο Χριστός. Μάλιστα. Κατέκτησε καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι έδωσαν το σώμα τους, τα μάτια τους, τα αυτιά τους, τα χέρια τους, την ψυχή τους. Κάηκαν. Ποιος άλλος μπορούσε. Ελιθάστησαν, επνίγησαν. Ναι. Μέσα σε έναν κόσμο βουτυγμένο στην αμαρτία, στην ακολασία, στους φόνους, στα εγκλήματα, στις δολοπλοκίες, έρχεται ο Χριστός να φέρει ένα νέο ήθος. Που είναι ένα πεντακάθαρο ανθρώπινο ήθος. Και κάνει τον άνθρωπο να ελπίζει, να σέβεται, να αγαπάει. Λέω, να αυτό είναι φοβερό κατόρθωμα. Μόνο αυτό το πράγμα να σκεφτεί κανείς, το ήθος των μαρτύρων και των αγίων, μέσα σε ένα περιβάλλον πλήρους ακαθαρσίας, πλήρους ανομίας, είναι ένα θαύμα. Εδώ ο Πλωτίνος έλεγε το πιο δύσκολο πράγμα να αλλάξει έναν άνθρωπο. Ανθρωπίνως δύσκολο. Πώς άλλαξε ο Απόστολος Παύλος όμως. Για το Θεό τίποτα δεν είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά για τους ανθρώπους είναι δύσκολο. Αποδιώκτης, μοβόρος. Ναι, ναι. Κατακτητής. Να προχωρήσουμε λιγάκι γιατί έχουμε κι άλλα ακόμα να πούμε. Καλά, μην βιάζεστε, έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό. Καλώς είναι και ο διάλογος. Ναι, σύμφωνα. Επομένως είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο άρχον της ειρήνης, έτσι τον ονομάζει ο Ισαΐας. Και είπαμε ότι φέρνει ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ανθρώπων μεταξύ τους και του ανθρώπου στο εσωτερικό του. Αλλά άλλη μία εντολή δίνει ο Χριστός μόλις εμφανίζεται με την Ανάστασή τους. Με την Ανάστασή τους στους μαθητές του, λέει, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τα σαμαρτίας αφίετε αυτής, αν την κρατείτε και κράτητε. Δίνει μέχρι εξουσία. Τώρα βλέπαμε ότι ο Χριστός είναι αυτός που αφήνει αμαρτίες, που συγχωρεί αμαρτίες και μάλιστα αυτό αποτελούσε αιτία σκανδαλισμού πολλών Ιουδαίων της εποχής του. Γιατί είπαν αυτό είναι θεϊκό πρόνομο. Γιατί έλεγαν μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρεί αμαρτία. Πώς λαμβάνεις μέρος σε ένα θεϊκό πρόνομο. Δεν είχαν βέβαια πιστέψει ότι ο Χριστός είναι και Θεός. Και αυτή λοιπόν τη χάρη και αυτή την ευλογία δίνει και στους μαθητές του και δια των μαθητών στους απογόνους των.
Έτσι λοιπόν εγκαινιάζει, θα λέγαμε, ένα νέο τρόπο ζωής και στον οποίο υπάρχει και το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό το, ότι η αμαρτία δεν διονύζεται, αλλά σταματάει με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Ο πεσμένος άνθρωπος λόγω της αμαρτίας δεν μένει στην πτώση του, σηκώνεται, μετανοεί, διορθώνεται, ανακαινίζεται, χαριτώνεται, γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος. Και έχουμε πάμπολα παραδείγματα πολλών αμαρτωλών ανθρώπων. Πόρνες, δολοφόνοι, κλέπτες, μυχοί, κάθε είδους εγκληματίες, οι οποίοι κάποια στιγμή όπου τους άγγιξε η χάρη του Θεού, φρενάραν το έγκλημα. Ξεχάσαν τον παλιό εαυτό τους, γυρίσαν σελίδα και γίνονται νέοι άνθρωποι. Και βλέπουμε πρώην πόρνες να γίνονται αγίες, να γυρνάνε και να κάνουν θαύματα στο όνομα του Χριστού και στο τέλος να μαρτυρούν για το όνομά του. Πάρα πολλά παραδείγματα. Από την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, την Αγία Ευδοξία, πάρα πολλές Αγίες και Αγίους. Οι οποίες τα παλιά είχε τους πρώτος ο ληστής. Ο ληστής με το μνήστητή μου, αλλά το μνήστητή μου δεν είναι μια απλή υπόθεση, μια απλή λέξη. Εκεί επάνω στο σταυρό, μπροστά, έχοντας δίπλα του έναν συσταυρωμένο κακούργο, μέσα σε εισαγωγικά, αναγνωρίζει τη θεότητα του Χριστού στον κακούργο αυτό. Τον αποκαλεί Κύριο και του ζητάει να τον θυμηθεί στη Βασιλεία. Και έτσι λοιπόν αυτή η νέα πλέον οικονομία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας δημιουργεί νέες προϋποθέσεις για τον άνθρωπο. Και γι' αυτό και λέει ο Χρυσόστομος ότι συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Φοβερή κατάσταση, φοβερή. Μη δεις, λέει, οδυρές το πνεύματα, συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Με την Ανάσταση του Χριστού, εάν ο άνθρωπος οικειοποιηθεί αυτό το μεγάλο μυστήριο της Αναστάσεως και θελήσει να μετανοήσει, του συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες και ξεκινάει μια καινούργια ζωή. Μια ζωή φωτεινή. Υπάρχει βέβαια εδώ μια παράγραφος που πρέπει να προσέξουμε. Λέει ο Χριστός ότι όλες οι αμαρτίες θα συγχωρεθούν εκτός από μία. Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Και οι ερμηνευτές λένε ότι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η βλασφημία σημαίνει δυσφήμιση του Αγίου Πνεύματος, είναι να αποδίδει κανείς τις πασιφανείς ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στο πονηρό πνεύμα. Μάλιστα. Αυτό απαιτεί τέτοια κακία και πόρωση η οποία δημιουργεί αμετανοησία. Δηλαδή ουσιαστικά η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι η αμετανοησία. Να μην δέχεσαι το έλεος του Θεού. Τη θεϊκή παρέμβαση στον κόσμο. Τη θεϊκή παρέμβαση και ότι ο Θεός, και αυτό είναι πάλι ένα συζητήσιμο, πώς είναι μερικοί άνθρωποι που δεν έχουν ενστερνιστεί καλά το πνεύμα του Ευαγγελίου και λένε «Μα εγώ έχω κάνει τόσο μεγάλα αμαρτήματα, τόσα εγκλήματα, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να μου τα σβήσει?» Οι περισσότεροι λένε «Δεν έχω κάνει τίποτα». Όχι, είναι μερικοί που συναισθάνονται ότι έχουν κάνει κάτι κακό. Αλλά πάλι χρειάζεται ταπείνωση για να δεχτείς ότι μετανοώντας ο Χριστός, ο Θεός μπορεί να σου συγχωρήσει αυτά τα μεγάλα αμαρτήματα. Γιατί υπάρχει ο εγωισμός και λέει «Μα εγώ έκανα τόσο, δεν αξίζω». Αυτό είναι το ένα άκρο. Το άλλο είναι ότι δεν έχω κάνει τίποτα για να πάω να συγχωρηθώ. Και τα δύο είναι λάθη. Να ταπεινωθώ και να ζητήσω το έλεος του Θεού. Ναι. Και τα δύο είναι λάθη. Δηλαδή ο ένας τραβάει ένα δρόμο. Ναι. Δηλαδή, και τα δύο είναι δαιμονικά. Δεν πάνε στη μέση οδό, ναι. Που είναι ότι είναι σαν άνθρωπος έσφαλα και πρέπει να συγχωρηθώ, αλλά λες, εγώ σαν άνθρωπος έσφαλα πάρα πολύ και δεν μπορώ να συγχωρηθώ. Και δεν μπορώ, ναι. Και ο λέει, ίδιος το λάθος, δεν έσφαλα καθόλου. Ναι, ναι. Ποτέ. Το λάθος αυτού νου που λέει ότι δεν μπορώ να συγχωρηθώ είναι ότι κρίνει και καταδικάζει τον εαυτό του, ναι. Πράγμα που η απόφαση για τη δίκη και η καταδίκη δεν είναι δική του, είναι του Θεού. Οπότε παίρνουν τα δύο άκρα. Ναι. Ξέρετε, αυτό το ίδιο έκανε και ο Ιούδας, ο οποίος και έτσι αμάρτησε περισσότερο από τον Πέτρο, διότι ο Πέτρος με θόρκου αρνήθηκε τον Χριστό. Έβαλε και το Θεό δηλαδή ανάμεσα. Ο όρκος ήταν για τους Εβραίους. Εν τούτης μετενόησε. Εν τούτης μετενόησε και συγχωρήθηκε και γύρισε. Ο άλλος απελπίστηκε. Ναι. Ο άλλος απελπίστηκε και καταδίκασε ο ίδιος τον εαυτό του. Άρα παίρνουμε το μέσο δρόμο. Σε θάνατο. Έτσι να λέμε ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν είχε δικαίωμα να θέσει τέρμα στη ζωή του. Θα έλεγα έτσι για να το ποικίλουμε το θέμα, ναι. Ότι ο μέσος δρόμος είναι ο χριστιανικός δρόμος, βέβαια. Η μέση οδός.
Γι' αυτό και τους πρώτους χριστιανούς τους λέγαμε οι άνθρωποι της, το ξέρετε αυτό, ή της οδού, λέγονται. Και στην Έφεσο ονομάστηκαν χριστιανοί, λέει. Ή της οδού. Ή της οδού. Γιατί, τι θα πει αυτό. Διότι αυτοί πηγαίνανε στον δρόμο του Θεού, δηλαδή, στην οδό. Το λέγανε έτσι, διότι ήταν οι άνθρωποι. Οι πρώτοι χριστιανοί ονομάζονται μαθητέ. Μαθητέ. Γιατί ήταν όλοι μαθητέ του Χριστού. Χριστιανοί ονομάστηκαν πρώτοι στην Αντιόχεια, λέει. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ο μέσος δρόμος είναι το καλύτερο. Υπάρχει και κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε για τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Λέει, αν την κρατείτε και κάθετε, σε ποιες περιπτώσεις δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες. Είναι στις περιπτώσεις εκεί που ο πνευματικός διαβλέπει μη μετάνοια στον πιστό. Ότι πήγε από συνήθεια. Από συνήθεια, από, για να ξέρω, από εσωτερική ανάγκη, αλλά δεν βλέπει διάθεση μετανοίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν τον αποπέρνει, του λέει έλα ξανά μετά από λίγο καιρό να ξανασυζητήσουμε. Ναι. Γιατί σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν έχει συνέστηση της πράξεως του και της καταστάσεως της πνευματικής που βρίσκεται. Βέβαια. Και το παίρνει ελαφρά. Εάν λοιπόν κάποια στιγμή έρθει στη συνέστηση και καταλάβει το λάθος του και ζητήσει το έλεος του Θεού, θα το δώσει ο πνευματικός. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις της μη μετανοίας, οικονομεί ο πνευματικός την περίπτωση να έρθει ξανά σε έφθατο χρόνο να του δοθεί άφεση. Να πούμε και δύο λόγια για την άφεση των αμαρτιών σε σχέση με τον Προτεσταντισμό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Προτεσταντικός κόσμος, επειδή απορρίπτει συλλογικά την Ιερά Παράδοση, δεν δέχεται το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, παρόλο ότι υπάρχει η εντολή του Χριστού, άντινο να φύτε και τα λοιπά. Αυτό το σμικρίνουν ή το εξαφανίζουν. Πρώτος άρχισε ίσως, ο Πάπας με τα διαχωρίσματα που έβαλε. Ναι, αυτό είναι μια αντίδραση στην Καθολική Εκκλησία, η οποία έφτασε μέχρι τα συγχωροχάρτια και βέβαια ευτέλισε το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Αλλά και έβαλε τους ανθρώπους να εξομολογούνται με παραβάν. Με την εξομολόγηση για να μην έχουν συμπαθεί τα πρόσωπα. Ασκούσε μια επιρροή η Καθολική Εκκλησία. Κύριε Χριστοδούλου, ναι. Το πρώτο βήμα, το πρώτο άσχημο βήμα ήταν ότι έβαλε στην εξομολόγηση ένα παραβάν. Να μην φαίνεται το πρόσωπο του εξομολογουμένου. Ναι. Πού το βρήκε αυτό? Λάθος. Λάθος. Διότι το πρόσωπο έχει αξία, δηλαδή να υποτιμηθώ. Υπάρχει προσωπική σχέση. Μα πρέπει να πάω να υποτιμηθώ εγώ εκεί πέρα στην εξομολόγηση. Ναι. Δεν διορθώνομαι. Πρέπει να μετανοήσω, να με πονέσει. Μια στιγμή, άμα δεν βλέπει άλλο το πρόσωπο, μέσα του μιλάς από το τηλέφωνο σε έναν άγνωστο. Ναι. Οπότε του λες ό,τι θέλεις. Ναι. Το απρόσωπο. Και όχι, αυτό, δεν μπορεί να δει και αν έχεις πραγματικά μετανοήσει. Το απρόσωπο της εξομολογήσεως μας οδήγησε μετά στη μη εξομολόγηση του Προτεσταντισμού. Ναι. Η πρώτη κίνηση. Εγώ νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος αυτό, δεν είμαι ειδικός, ότι επειδή μέσω της εξομολογήσεως ασκούσε επιρροή και έλεγε ότι ήταν ταμιούχος της χάριτος, έλεγε η Καθολική Εκκλησία, είναι η Εκκλησία, και ότι ο Πάπας και οι συνεργάτες του έχουν δικαίωμα να συγχωρούν ή να μην συγχωρούν αμαρτίες, γι' αυτό θέλησαν, να βγάζοντας τον Πάπα από τη μέση, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς παρά να μην εξομολογούνται. Και βέβαια αυτό... Και ευτέλησαν το μυστήριο. Ευτέλησαν το μυστήριο και στέρισαν από τους πιστούς τους ένα μεγάλο εφόδιο. Βεβαίως. Και άλλο ένα εφόδιο που στέρισαν είναι η Θεία Κοινωνία, διότι καταργώντας ορισμένα μυστήρια κατήργησαν και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Αγίας Κοινωνίας. Δεν πιστεύουν ότι γίνεται με τους ίους ή του άρτου και του ίνους σώμα και αίμα Χριστού. Πιστεύουν ότι είναι μια πράξη που γίνεται εις ανάμνηση του μυστικού δείπνου. Μια ανάμνηση, μια μυστική πράξη. Τούτο εστί το αίμα μου. Ναι. Τι αποτέλεσμα όχι έχει αυτό όμως, ότι οι Προτεστάντες δεν βγάζουν Αγίους και ως εκ τούτου δεν τιμούν και τους Αγίους και έφτασαν στο άκρο να καταργήσουν και την αγιασύνη. Να, δεν καταργούνται, πιστεύουν ότι μπορεί ο άνθρωπος να αγιαστεί. Μα αυτό δεν έχουν Αγίους. Το θεωρούν σαν βελτίωση του χαρακτήρου, σαν βελτίωση της συμπεριφοράς. Μήπως θεωρούν μόλις πιστέψεις τον Χριστό γίνεσαι κατευθείαν Άγιος. Ναι, γίνεσαι κατευθείαν Άγιος. Άλλο. Ενώ και αυτό είναι μια παγίδα, διότι και σαν βαφτισμένος μπορεί να αμαρτήσεις. Πάρα πολλά παραδείγματα, άπειρα, δεν κάθε άνθρωπος είναι ένα παράδειγμα. Αλλά στερώντας από τους χριστιανούς και την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία, είναι σαν να μην
να τους καταδικάζουν σε ασιτία. Σε πνευματική ασιτία. Και επομένως δεν παράγουν Αγίους και δεν τιμούν και τους Αγίους. Και μάλιστα φτάνουν στο σημείο να μην τιμούν και την υπεραγία Θεοτόκου, την οποία τίμησε ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός την επέλεξε και της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη δια του Αγγέλου». Ο Κύριος Μετασού. Ο Κύριος Μετασού και ευλογημένος και ευλογημένος και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ο ίδιος ο Θεός ετίμησε την Παναγία περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο. Επομένως, οι δε Προτεστάντες, σε αντίθεση με τους Καθολικούς, οι οποίοι δεν τιμούν πλέον την Παναγία, αλλά τη λατρεύουν, γιατί με το δόγμα της ασπήλου συλλήψεως έχουν εξυψώσει την Παναγία σε παραπάνω από άνθρωπο. Ακόμα και τώρα το έχουν αυτό. Βεβαίως. Και μάλιστα το 1780 έγινε στη Β' Βατικανή Σύνοδο, θεσπίστηκε το δόγμα αυτό. Το υπέβοσκε πριν και μετά θεσπίστηκε επισήμως. Αυτό λοιπόν έχουν εξυψώσει την Παναγία σε κάτι παραπάνω από άνθρωπο, σε ημίθεο, και οι Προτεστάτες ειρωνεύουν τους Καθολικούς ότι μιλάνε για τη Μεγάλη Παναγία και τον Μικρό Χριστό, δηλαδή τόσο πολύ που την έχουν μεγαλώσει την Παναγία, ώστε μικραίνουν τον Χριστό τελικά. Εμείς είμαστε στο μέσο. Δεν είπαμε το μέτρον. Ακριβώς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Παναγία περισσότερο από κάθε άλλο ανθρώπινο πρόσωπο. Είναι το αγιότερο πρόσωπο που έχει βγάλει η γη. Και την τιμούνε σαν άνθρωπο, δεν τη λατρεύουνε. Της αποδίδουν τη μεγαλύτερη τιμή. Και μιλάνε για άσπυλο γέννηση της Παναγίας. Δεν υπάρχει άσπυλο. Είναι μόνο η γέννηση της Παναγίας. Δεν στηρίζεται αγιογραφικά. Ξέρουμε ότι η Παναγία γεννήθηκε από γυρεούς μεν γονείς, αλλά κατά φυσιολογικό τρόπο. Από άντρα και γυναίκα. Ναι. Όπως γεννήθηκε από γυρεούς γονείς και ο Ισαάκ και άλλοι Άγιοι, ο Σαμουήλ. Όλοι μας. Όχι όλοι μας. Εκτός Αδάμ και Εύας. Όχι. Από δύο άντρες. Από δύο πρόσωπα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ήταν η περίπτωση του Ιωάννου του Προδρόμου και της Παναγίας, του Σαμουήλ και άλλων μεγάλων Αγίων. Για να δείξει τη δύναμή του, άφησε τους γονείς να φτάσουν σε γυραιά ηλικία στην οποία φυσιολογικά δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει ο άνθρωπος. Ναι, όχι, εγώ εννοώ, γεννήθηκαν από δύο γονείς. Από σπέρμα. Από δύο γονείς. Η Παναγία γεννήθηκε από σπέρμα. Κατά φυσιολογικό, βέβαια. Ενώ ο Χριστός δεν γεννήθηκε από σπέρμα. Μόνο ο Χριστός. Δεν γεννήθηκε από σπέρμα. Από όλους τους ανθρώπους, μόνο ο Χριστός γεννήθηκε υπερφυσικά. Ας πούμε δύο λόγια τώρα για την παγκοσμιοποίηση, για την οποία γίνεται πάρα πολύς λόγος το τελευταίο, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ανάσταση αποτελεί το επιστέγασμα όλου του σωτηριολογικού έργου του Χριστού. Και μόνον εν Χριστώ μπορεί να επιτευχθεί αληθινή παγκοσμιοποίηση, όπου θα υπάρχει μια πείμνη και εις ποιμήν ο Χριστός, και όπου όλοι θα είναι μέλη του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας. Επομένως, μια τέτοια παγκοσμιοποίηση θα κάνει τον κόσμο όλο Εκκλησία. Οποιαδήποτε άλλη παγκοσμιοποίηση με ανθρώπινες δυνάμεις είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, διότι οι άνθρωποι εκ φύσεως έχουν πάθη και δεν θα μπορέσουν ποτέ να πραγματοποιήσουν μια αδιάσπαστη ενότητα, διότι τα πάθη δημιουργούν διαιρέσεις. Και τέλος, η Ανάσταση και τα έσχατα, ο Χριστός με την Ανάστασή Του φανέρωσε ότι η Βασιλεία του Θεού ήρθε στη γη και αρχίζει πλέον τώρα. Είμαστε όλοι κλειμένοι να λάβουμε μέρος σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, στη Βασιλεία του Θεού. Η τελευταία ημέρα λοιπόν του Κυρίου άρχισε. Και γι' αυτό ας προσπαθήσουμε όλοι να ανακαινήσουμε την ψυχή μας για να μετέχουμε σε αυτή την... Θα αναφέρω τώρα μερικά λόγια από τον κατηχητικό λόγο του Χρυσοστόμου που διαβάζεται στην Αναστάσιμη Λειτουργία και είναι πανηγυρικότατος, αλλά έχει και φοβερές αλήθειες διατυπωμένες με έξοχο τρόπο. Λέγει ο Χρυσόστομος, πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως, πάντες απολαύσατε του πλούτου της Χριστότητος. Μη δίστρινη το παινία, εφάνιγαρη κοινή βασιλεία.
Μη δεις οδυρές το πνέσματα, πτέσματα, συγγνώμη γαρεκ του τάφου ανέτειλε. Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γαρημάς, ο του σωτήρος θάνατος. Ανέστη Χριστός και πεπτόκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρου συνάγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται, δηλαδή κυριαρχεί η ζωή. Ναι. Ανέστη Χριστός και νεκρό σου δίσαν το μνήματι. Χριστός γαραγευθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αφάνατα λόγια. Πέροχα λόγια. Μα γι' αυτό λέγονται... Αξεπέραστα λόγια. Ουρανομίκης πατέρας της Εκκλησίας, πώς τους λέμε. Ουρανοφάντορες. Ουρανοφάντορες, ναι, δηλαδή έχουν φανερώσει το Θεό, τον ουρανό. Εν κατακλείδη λοιπόν, τώρα να σας πω και εγώ κάτι, που το διάβασα τελευταία. Λέει αυτό το που διάβασα το εξής. Πατερικό είναι. Ναι. Λέει ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε την έκτη ημέρα της δημιουργίας. Μάλιστα. Αλλά ο Χριστός ήρθε και αναγέννησε τον άνθρωπο την έκτη ηλικία της ανθρωπότητος. Κατά την έκτη ηλικία της ανθρωπότητος. Και πώς ορθίζει αυτές τις ηλικίες. Ναι. Οι οποίες περίπου, για να πούμε και στους αγαπητούς φίλους, περίπου έχουν 1000 χρόνια διαφορά η μία από την άλλη. Περίπου 1000 χρόνια. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Περίμενε. Ναι. Περιμένετε λιγάκι. Λοιπόν, η πρώτη ηλικία της ανθρωπότητος είναι από Αδάμ μέχρι Νόε. Μάλιστα. Η πρώτη ηλικία. Ναι. Η δεύτερη είναι από Νόε μέχρι Αβραάμ που εδόθη η περιτομή. Ναι. Η τρίτη ηλικία είναι από Αδάμ μέχρι Μωυσή που εδόθη ο νόμος. Η τέταρτη ηλικία της ανθρωπότητας είναι από Μωυσέως μέχρι τη κτίσεως του ναού, του Σολομώντος. Ναι. Η πέμπτη ηλικία της ανθρωπότητας είναι από ναού μέχρι Χριστού. Και η έκτη είναι ο Χριστός ο οποίος αναγεννεί τον άνθρωπο. Μάλιστα. Η δέβδομη ηλικία της ανθρωπότητας είναι μετά τη Δευτέρα Παρουσία που αρχίζει ο 8ος αιώνας. Η 8η ημέρα που λέμε. Η 8η ημέρα. Ναι. Επομένως, την 6η ημέρα γίνεται η γέννηση του ανθρώπου. Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Όχι. Αυτή η ημέρα. Λέει, υπολογίζουν περίπου ότι είναι μέχρι το 8.000 χρόνια. Την 8η χιλιετία. Δεν ξέρω. Ναι, αυτά είναι από τον Αγιονόρος. Δεν μπορώ να τα σχολιάσω. Είναι πιο μυστικές. Είναι τα δεχτώ ή όχι. Ο Θεός ξέρει. Σωστά. Στο σχέδιο τώρα διανύουμε πάντως. Την περίοδο της χάρτος. Είμαστε τυχεροί ακριβώς που διανύουμε την αναστάσιμη περίοδο του Χριστού. Της χάρτος. Μάλιστα. Αυτά είχαμε για σήμερα αγαπητοί φίλοι, δεν μας παίρνει πλέον η ώρα. Ναι. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χριστοδούλου που ήταν και πάλι μαζί μας. Με τις υπέροχες αυτές παρενέσεις που μας είπε και τα λόγια του Αγίου Ιωάννου Χριστόδουλου, τα οποία διαβάζονται, όποιος μένει στην Ανάσταση ακούει αυτό το λόγο του Χριστοδούλου, ο οποίος είναι υπέροχος και συνιστούμε σε όλους να μένετε για την Αγία Κοινωνία και για το λόγο του Αγίου Χριστοδούλου. Και με αυτές τις ευχές σας αφήνουμε για σήμερα, μέχρι την επόμενη εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε μαζί. Να είστε καλά, χαίρετε Κύριο. Χαίρετε.